Σύμφωνα με ενημέρωση από την. Από ενημέρωση που έχουμε από, από το σιδηρόδρομο, να σας πω ότι μου έστειλαν ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των σειρμών του μετρό προς και από το αεροδρόμιο, ναι. Ότι οι επιβάτες του μετρό με κατεύθυνση το αεροδρόμιο μετεβιβάζονται στο σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας στον προαστιακό σιδηρόδρομο. Το τραμ προσωρινά τερματίζει στην στάση της λεωφόρο Βουλιαχμένης λόγω της έντονης ολισθηρότητας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και στον σιδηρόδρομο θα υπάρχουν κάποια προβλήματα σήμερα. Αυτό είναι ενημέρωση που είχα από, από τις σταθερές συγκοινωνίες. Βλέπετε εδώ πέρα την ίδια ώρα στην γέφυρα Καλυφτάκη ποια είναι η κατάσταση. Ενημερώνουν εδώ πέρα οι άντρες της τροχέας στους οδηγούς ότι πρέπει να βάλουν τις αδειολιστικές αλυσίδες αν θέλουν να συνεχίσουν στο ρεύμα προς Λαμία. Ακινητοποιούν το όχημά τους και βάζουν τις αλυσίδες για να συνεχίσουν. Αυτό όμως έχει φέρει ως αποτέλεσμα χιλιόμετρα από ουρές, οι οποίες φτάνουν, μπορώ να σας πω, μέχρι και τον Πειραιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί, δεν θα υπάρξουν προβλήματα, ότι ίσως τις επόμενες ώρες να διευκολυνθεί όλη η κατάσταση. Εδώ και τρεις Παρόλο ώρες είναι αυτή που όπως μπορείτε κατάσταση, να δείτε, δείτε εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, ότι υπάρχει πάγος, Άκη και Ευλαμπία, υπάρχει πάγος και τα μηχανήματα είναι αδύνατο να περάσουν λόγω αυτής της κατάστασης.